Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μία δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το μεγάλο παζάρι για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης έχει ήδη ξεκινήσει με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο να μπαίνει σε νέους κύκλους επαφών με Ευρωπαίους αξιωματούχους, προσπαθώντας να προωθήσει μια συμβιβαστική λύση για την άρση του αδιεξόδου. Ποια θα είναι όμως αυτή η συμβιβαστική λύση και σε ποια σημεία τελικά θα κάνει πίσω η κυβέρνηση? Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, ο διευθυντής του Insider.gr. Δημήτρη. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά το πότε θα επανέλθουν οι θεσμοί στην Αθήνα είναι το βασικό κομμάτι που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον Υπουργό των Οικονομικών, καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κλείσει επιτέλους τη δεύτερη αξιολόγηση. Έχουμε αύριο το κρίσιμο Euro Working Group, στο οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση μια πολιτική λύση ώστε να ασκηθούν πιέσεις και να επανέλθουν οι θεσμοί. Και πριν από αυτό, έχουμε μια σειρά συναντήσεων σήμερα με τον Γάλλο ομόλογό του Μισελ Σαπέν και αύριο με τον Πιέρ Μοσκοβίση, κατά τις οποίες ο Ευκλήδης Τσακαλώτο θέλει να δείξει καλά δείγματα γραφής και ταυτόχρονα να έχει την συμμαχία της Γαλλίας στο Euro Working Group. Προκειμένου να το πετύχει αυτό, η κυβέρνηση φαίνεται διατεθειμένη να κάνει σημαντικές υποχωρήσεις ως προς το ζήτημα του κόφτη, ο οποίος περίφημος κόφτης θα είναι μαζί μας, από όσο φαίνεται, και πολύ μετά το 2018. Μπορεί τελικά το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται στα χαρτιά το 2018, όμως η υποχρέωση της αυτόματης δημοσιονομικής προσαρμογής του γνωστού κόφτη φαίνεται ότι θα μας συνοδεύει με πρώτο θύμα το αφορολόγητο, καθώς αυτό που προβλέπεται είναι σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, το πρώτο που θα κοπεί είναι το αφορολόγητο όριο, γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις ακόμα και από αυτούς που έχουν πολύ χαμηλότερα εισοδήματα. Οπότε ικανοποιείται και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που ήταν και οι βασικές του απαιτήσεις. Πραγματικά, από τη μία το αφορολόγητο και από την άλλη τα εργασιακά ήταν οι δύο βασικές απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εφόσον μέσω του κόφτη εξασφαλιστεί ότι σε περίπτωση που δεν πιαστούν οι στόχοι, μειώνουν τα αφορολόγητα και ταυτόχρονα φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα στα εργασιακά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει ουσιαστικά αντεπιχειρήματα και είτε θα συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα, είτε κατ' ελάχιστον με το ρόλο του Συμβούλου θα μπορέσει να προχωρήσει την διαδικασία και να μην θέσει μεγαλύτερα εμπόδια. Οπότε οι κόκκινες γραμμές πάνε. Μένει να το αποδείξει η ίδια η ζωή, γιατί το είχαμε συζητήσει και αυτό και πριν από κάποιες εβδομάδες και φαίνεται ότι επανέρχονται. Πάντως, ο χρόνος πιέζει αρκετά. Έχουμε το κρίσιμο Euro Working Group αύριο. Έχουμε Euro Group στις 20 του Γενάρη. Θεωρητικά εκεί θα έπρεπε να έχει κλείσει η αξιολόγηση. Δεν το βλέπουμε να γίνεται, για να είμαστε ρεαλιστές. Και πάμε στα τέλη Φλεβάρη, που είναι και την πιο κρίσιμη ημερομηνία, καθώς μετά μπαίνουμε σε έναν εκλογικό κύκλο Γαλλία, Ολλανδία και ούτω καθεξής, με αποκορύφωση μετά την Γερμανία, και ταυτόχρονα μειώνονται και τα περιθώρια για συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που πρέπει να γίνει το Μάρτιο ή το αργότερο τον Απρίλιο, για να έχει κάποιο νόημα. Οπότε θα γίνουν συμβιβασμοί. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Βέβαια, πολλές φορές το έχουμε δει και στο παρελθόν, αυτές οι διαπραγματεύσεις να είναι ένα στάδιο πριν να κλείσουν και να τσακίζουν τελευταία στιγμή, με αποκορύφωμα την περήφανη διαπραγμάτευση του 2015. Αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα, οι δύο πλευρές είναι πιο κοντά στο να βρεθεί μια λύση.